μετά από πολλές περιπέτειες φτάσαμε στο νησί Ορτυγία, υποτάξαμε τους ντόπιους και περάσαμε απέναντι στη Σικελία που ήταν πολύ κοντά. Ο Αρχίας, σαν νικηστής, φρόντισε να φτιάξει την Ακρόπολη, τα τείχη της πόλης, ναούς, κτίρια κοινής ωφέλειας και να τοποθετήσει στην αγορά την ιερή φλόγα της Κορίνθου. Και αφού κράτησε ένα δημόσιο χώρο για τους μελλοντικούς άπικους, φρόντισε για την κλήρωση των αγροτεμαχίων. Εντάξει με όλα αυτά, αλλά τελικά οι Σιρακούσες ήταν μια επαρχία της Κορίνθου? Όχι βέβαια. Οι Σιρακούσες, όπως και κάθε αποικία, δεν ήταν κάτω από την εξουσία της Μητρόπολης τους. Όχι. Θρησκευτικούς και εμπορικούς δεσμούς είχαν μαζί της. Αλλά αυτό ήταν όλο. Οι αποικίες ήταν πόλεις αυτόνομες. Οι Σιρακούσες σιγά σιγά γίνανε μεγάλες και τρανές και με τη σειρά τους έφτιαξαν τις δικές τους αποικίες. Την Άκρα, τις Κασμενές. Έτσι γινόταν τότε. Η Μητρόπολη έφτιαχνε την αποικία και όταν αυτή μεγάλωνε γινόταν με τη σειρά της Μητρόπολη και έφτιαχνε τις δικές της αποικίες. Και η Ελλάδα απλωνόταν, αλλά αυτά τα πάμε. Ήρθα λοιπόν κι εγώ εδώ για να δουλεύω τη δική μου γη και είχα μεγάλη τύχη. Μου πέσε χωράφι εύκολο και γρήγορα κατάφερα να γίνω πλούσιο. Γιώργο, ξύπνα. Ξενύχτησες, Εντάξει, όμως το τέλειωσες. Να ξαναπάμε σε κελία το καλοκαίρι. Τι λες? Θες να σε πετάξω με το αυτοκίνητο? Ναι. Κάνε μόνο γρήγορα γιατί έχω αργήσει. Thank you.